να θυμίσουμε ότι είχαν προσφύγει οι νοσοκομιακοί ιατροί και ζητάγανε να επιστραφούν κάποια χρήματα από το 2012. Τελικά το Συμβούλιο της Επικρατείας επιδίκασε να επιστραφούν χρήματα από το 2018 σήμερα. Για να δούμε την αντίδραση της ΠΟΕΔΗΝ. Ο πρόεδρος, ο κύριος Μιχάλης Γιαννακός, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε πρόεδρε, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Παπαδοπούλη, καλησπέρα και στους ακροατές. Αλλά θέλω πριν από αυτό, επειδή ο κύριος Πολάκης είναι του δικού σας πεδίου και της δικής σας συνδικαλιστικής αρμοδιότητας, να ρωτήσω πραγματικά και ως γιατρός, επειδή είναι και συνάδελφός σας, πώς αξιολογείτε τα όσα έχει πει για τον. Τα όσα έγραψε μου και ανακριβολογώ στο Facebook, στο λογαριασμό του στο Facebook για τον κύριο Κυμπουρόπουλο. Τι να πω, είναι απαράδεκτο για υπουργό υγείας και μάλιστα γιατρός να καταφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο σε άτομα με αναπηρία. Κοιτάξτε, δεν ισχύει μόνο για τον κύριο Κυπουρόπουλο οι ευεργετικές διατάξεις για πρόσληψη στο δημόσιο. Με τον νόμο 2643 το 15% σε κάθε προκήρυξη είναι για άτομα, δίδονται σε άτομα με αναπηρίες. Και πραγματικά αυτό δίδεται όχι ακριβώς για τον αντίθετο λόγο που ισχυρίζεται ο κύριος Πολάκης. Δηλαδή για να έχουν και αυτοί ίσες ευκαιρίες για πρόσληψη στο δημόσιο. Και απορώ πως ένας γιατρός καταφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτός ο κομματικός φανατισμός πια είναι ένας άνθρωπος που έχει ξεφύγει, κύριε Παπαδόπουλε. Το έχουμε πει κατά επανάληψη εμείς αυτό. Μάλιστα, πολλές φορές αντιμετωπιστήκαμε και με μια καχυποψία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά βλέπετε κάθε μέρα ο άνθρωπος αυτός μας δικαιώνει, δηλαδή ότι δεν κάνει για υπουργός υγείας. Τώρα, κρατάω το σχολείο σας. Πάμε τώρα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γιαννακή, στο θέμα των αναδρομικών. Υπήρχε δική σας προσφυγή, ζητάγατε να επιστραφούν κάποια χρήματα από το 2012. Εν τέλει, το Συμβούλιο της Επικρατείας επιδίκασε την επιστροφή χρημάτων από το 2018 σήμερα. Ναι, κοιτάξτε, αυτό που ξέρουμε εμείς ότι λέει η απόφαση είναι ότι τα αναδρομικά τα δικαιούνται μόνο όσοι προσέφηκαν στα δικαστήρια. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο όμως, γιατί θέλω να θυμίσω ότι οι ίδιοι υπουργοί της κυβέρνησης έτσι προέτρεπαν τους συνταξιούχους, εμάς που διεκδικούμε αναδρομικά σε δώρα, Πάσχα, επιδόματα άδειας, να μην προσφεύγουμε στα δικαστήρια και ότι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, όποια και αν είναι, θα τη σεβαστεί το κράτος και θα δώσει αυτά που πρέπει να δώσει, τα αναδρομικά. Σήμερα βλέπουμε ότι βγήκε μια δικαστική απόφαση η οποία λέει ότι όσοι προσφεύγουν στα δικαστήρια δικαιούνται αναδρομικά. Αυτό σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει για κάθε υπόθεση ή ο συνταξιούχος ή ο εργαζόμενος να προσφεύγουμε στα δικαστήρια, να κάνουμε πλούσιους τους δικηγόρους και μετά. Πώς είχαν προσφύγει, κύριε Γιαννακή, τώρα? Ελαχιστότατη, λιγότεροι, πάρα πολύ λίγοι. Περίπου 4.000 πιάν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που προσέφηκαν. Το θέμα δεν είναι αυτό όμως, το θέμα είναι άλλο. Ότι όταν βγαίνει μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας ότι δικαιούμαστε, ότι είναι αντισταγματική η περικοπή των μισθών μας, των δώρων κτλ., γιατί πρέπει πριν να έχουμε προσφύγει στο δικαστήριο για να δικαιούμαστε τα χρήματα αυτά? Αυτό είναι πρωτοτυπία παγκόσμια δικαστική, νομίζω. Λοιπόν, ακούσαμε το σχολείο σας. Δεν είχε ξανασυμβεί στο παρελθόν. Και πολύ φοβόμαστε, δηλαδή, μήπως υπάρχει και. Δηλαδή και εμπλοκή του κράτους αυτό. Ναι. Για να μην πληρώσει αναδρομικά. Άρα λοιπόν, όσοι δεν προσφύγαμε εμείς για τα δώρα του Πάσχα και το επίδομα της άδειας, που περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, αν λέει κάτι αντίστοιχο, και ακούσαμε τον κύριο Πετρόπουλο. Τι πόσες φορές το έχει πει ο κύριος Πετρόπουλος, ότι δεν χρειάζεται να προσφύγετε στα δικαστήρια οι συνταξιούχοι για τα δώρα, το κράτος θα σεβαστεί τις αποφάσεις. Και αν τώρα η ίδια η απόφαση λέει ότι πρέπει να προσφύγουμε στα δικαστήρια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γιαννακή. Να είστε καλά. Πρόεδρος των Νοσοκομιακών Γιατρών, ο κύριος Μιχάλης Γιαννακός.